κύριε Αντιδήμαρχε, κύριε Διευθυντάρχη της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Σωματείας, κυρία Διευθύντρια της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Σωματείας, αγαπητές φίλοι και αγαπητοί φίλοι, δύο χρόνια μετά τον αναγκαστικό μας εγκλεισμό, σας καλωσορίζουμε στην πρώτη εκδήλωση της Ένωσης Καθηγητών Γαλλικής Φιλολογίας Σωματείας, σε συνεργασία με τον Ευδοτικό Οίκο Όστρια και το βιβλιοπωλείο Ηλιοτρόπιο. Χαιρόμαστε πάρα πολύ που η εναρκτήρια είσοδος της Ένωσης Καθηγητών Γαλλικής Φιλολογίας ξανά στα πολιτιστικά δρόμενα της πόλης μας είναι η παρουσίαση του βιβλίου του αγαπημένου μας φίλου και συγγραφέα Γιάννη Γιολουδάκη, που ήταν και είναι ένας από τους πρώτους υποστηρικτές της Ένωσης της εκδηλώσης. Είμαστε χαρούμενοι καθώς παρακολουθούμε την πορεία και εξέλιξη του Γιάννη από το πρώτο του επιστημονικό πόνημα και στη συνέχεια με την έκδοση σειράς διηγημάτων με τον τίτλο Intermezzo σε νέα οδά, παρουσιάζοντάς το στο κοινό της πόλης μας. Δύο λόγια απαραίτητα για τον συγγραφέα, παρόλο που καθώς βλέπω η αίθουσα είναι γεμάτη από πολύ γνωστά και πολύ φιλικά πρόσωπα, εντούτοις είναι χρήσιμη μια συγκεντρωμένη περιγραφή της πορείας ενός ατόμου, όσο γνωστό κι αν μας είναι. Ο Γιάννης λοιπόν είναι γεννημένος στην Πέρια, με καταγωγή από την πλευρά του πατέρα του από την Κρήτη, σπούδασε φυσικός και ηλεκτρονικός και με τα πτυχιακή του ειδίκευση έχει θέμα την εκπαίδευση. Το πρώτο του συγγραφικό πόνημα είχε θέμα την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών στην Ελλάδα σε σύγκριση με άλλες χώρες. Είναι εκπαιδευτικός δευτεροβάθμιας από το 97 και είναι διευθυντής στο αγαπημένο μας μουσικό σχολείο Μπέλιας. Όπως διαβάζω σε μια αυτοβιογραφική αναφορά του, ανήκει στη γενιά αυτή της μεταπολίτευσης στην άβουλη, βολική και απαρατήρητη γενιά των πρώτων μεταπολιτευτικών χρόνων, αυτή που αδρώθηκε μέσα στον μέχρι πρότινος μπαρόκ νεοελληνικό πλανήτη της επίπλαστης ευμάρειας και των χαμένων ιδανικών ή ίσως, όπως λέει ο γνωστός τραγουδιστής και τραγουδοποιός, στους αντάρτες με τα λεφτά του μπαμπά που τίποτα δεν έδωσε σε αυτούς η ιστορία αυτό το τίποτα να εκφράσεις και να εκφραστείς. Δηλώνει φανατικά αεραστέχνης μουσικός, ακροβατεί ανάμεσα σε νότες και δράματα και η ανασχόλησή του με την λογοτεχνία είχε αφετηρία και αφορμή, τραγούδια που έγραψε σε διάφορες στιγμές της ζωής του και τα μετέφερε κατόπιν σε γραπτό λόγο. Δεν γινόταν φυσικά να λείπει από την παρουσίαση μουσική επένδυση, πώς θα ήταν δυνατόν άλλωστε. Έτσι λοιπόν, η μουσική που θα πλαισιώσουν τη βραδιά πέρα φυσικά από τον Γιάννη είναι ο Κώστας Γεωργίου, η Ζωή Μάνσκου, η Σύση Γεωργοπούλ και η Φωτεινή Γεωργουδάκη. Θα δώσω ευθύς αμέσως το λόγο στον αγαπητό συνάδελφο που επιμελήθηκε δελεχώς την ανάλυση του βιβλίου, στον κύριο Παντελή Τσαλουχίδη, και στη συνέχεια στη συνάδελφο Κατερίνα Γαϊτάνου. Και φυσικά οι ερωτήσεις μπορούν να τεθούν με το τέλος της κάθε εισήγησης. Σας ευχαριστώ. Θα ξεκινήσει λοιπόν πρώτα η Κατερίνα Γαϊτάνου. Καλησπέρα. Μαζευτήκαμε όλοι σήμερα εδώ για να τιμήσουμε με την παρουσία μας τον Γιάννη Γεωργουδάκη με αφορμή την πρόσφατη κυκλοφορία της νέας συλλογής διηγημάτων του με τίτλο «Η πόρτα ανοίγει» από τις εκδόσεις Όστρια. Ο Γιάννης Γεωργουδάκης είναι ο φίλος, ο συνάδελφος, ο πολίτης που ασχολείται με τα κοινά, ο εκπαιδευτικός που διευθύνει το Μουσικό Σχολείο Βέρειας, με λίγα λόγια ένας άνθρωπος της καθημερινότητάς μας. Ωστόσο ταυτόχρονα, ο Γιάννης Γεωργουδάκης δεν είναι ένας καθημερινός άνθρωπος. Το αποδεικνύουν τόσο η ενασχόλησή του με τις τέχνες, κατά κύριο λόγο η μουσική και η συγγραφή, αλλά κυρίως η ευαισθησία και η διορατικότητα με την οποία προσεγγίζει τυχές της ζωής, οι οποίες από έναν καθημερινό άνθρωπο διαφεύγουν. Οποιαδήποτε κι αν είναι η οπτική γωνία την οποία υιοθετούμε απέναντι στον άνθρωπο και συγγραφέα, η απόψινή παρουσία μας εδώ επικεντρώνεται στο να γνωριστούμε με τη νέα συλλογή διηγημάτων του και να κάνουμε μια σύντομη περιήγηση στις σελίδες του βιβλίου του. Και θα ξεκινήσω από το γενικό τίτλο «Η πόρτα ανοίγει». Νομίζω ότι ασυνείδητα ο καθένας από εμάς στο άκουσμα του τίτλου περιμένει να εισέλθει σε ένα χώρο που θα του επιτρέψει να τον εξερευνήσει. Συνήθως μια πόρτα που ανοίγει είναι μια μορφή υπόσχεσης για κάτι νέο και τις περισσότερες φορές ευδίωνο.
Θα μπορούσαμε ίσως να προσθέσουμε ότι σε αρκετές περιπτώσεις ταυτίζεται και με ένα νέο ξεκίνημα. Συχνά εξάλλου ακούμε τη φράση «αφήνω πόρτες ανοιχτές», εννοώντας ότι επεξεργάζομαι μελλοντικές ευκαιρίες. Σε κάθε περίπτωση βρισκόμαστε σε μία αφετηρία, σε ένα αρχικό στάδιο και ετοιμαζόμαστε να περάσουμε από την είσοδο στον κύριο χώρο μέσα από τους διαδρόμους της ανάγνωσης. Στο σημείο αυτό μας περιμένει μία έκπληξη. Η πόρτα του Γιάννη Γεωργουδάκη δεν οδηγεί ούτε σε μια μεγαλοπρεπή ολοθότηστη σάλα που πολύ θα ικανοποιούσε τις αισθήσεις μας, αλλά ούτε και στο μαγικό κόσμο της Αλέκης στη χώρα των θαυμάτων που θα ταυτιζόταν με το φαντασιακό μας. Ακόμα χειρότερα, από τη στιγμή που θα εισέλθουμε στο χώρο, διαπιστώνουμε ότι βρισκόμαστε σε έναν χώρο αυστηρά οριοθετημένο, αποκομμένο από τις χαρές και τους ρυθμούς της καθημερινής ζωής και αντί για λαμπερούς πολυελαίους, βυθιζόμαστε κατευθείαν σε ένα άχαρο σκοτάδι. Βρισκόμαστε στον προθάλαμο μιας φυλακής. Η πόρτα έχει μόλις ανοίξει, η πόρτα μόλις έχει κλείσει. Η είσοδος στη φυλακή ξεκινάει με τον τίτλο «Αποχαιρετώντας τη μέρα», λέει ο συγγραφέας. «Και μπήκα μέσα να ζήσω ξανά. Τη θυμάμαι αυτή την πρώτη μέρα και θα τη θυμάμαι για πάντα. Μέρα σημαδιακή, μαρτυρική, πετρωμένη στη μνήμη μου. Τότε που μπήκα μέσα, να ζήσω στην αθέατη πλευρά της λογικής, όχι πολύ μακριά από το μηδέν. Απέμεινα στο προθάλαμο να κοιτώ τη μέρα πίσω από το κρύο τζάμι, να την κοιτώ να απομακρύνεται. Ή μήπως ήμουν εγώ που έφευγα. Δεν έχει σημασία. Το κρύο τζάμι είχε θολώσει από τα χνότα, πασχίζοντας να αγγίξω την εικόνα της. Παράδοξη εικόνα, τόσο ζωντανή και εκστατική, κι ήταν οδυνηρό αυτό που άφηνε πίσω. Απώλεια, απουσία. Ανίποτος ο πόνος που με πνίγει, καθώς τη βλέπω ακόμα να χάνεται. Προχωρώ αργά. Οι δύο φύλακες, σαν σκιές, με ακολουθούν. Κολόνες, προβολής, πύργοι, ολόγυρα μπετών και σειρματοπλέγματα, μονότονη ήχη των βημάτων στο διάδρομο και σκοτάδι. Η πόρτα ανοίγει. Το βλέμμα μου φνίγεται από το φως. Μισοκλίνω τα μάτια. Εκφυλισμένο όνειρο, μυαλό βασανισμένο, βυθίζεται σε χήμερες, κραυγάζει σκέψεις. «Η φυλακή είναι ένας θάνατος μικρός», μου είπανε τότε. «Είναι κελάιδιμα βουβό, μάτια δεμένα και άρωμα πατωτινά κλεμμένο». Είμαστε λοιπόν μέσα σε μία φυλακή μαζί με τον πρωταγωνιστή αυτής της ιστορίας, σε έναν παραλληλισμό με τη γενικότερη φυλακή, εντός εισαγωγικών η λέξη φυλακή, που προϋποθέτει ένα αναγνωστικό βίωμα. Για να διαβάσεις κάτι, πρέπει να αποκοπείς προσωρινά από τον κόσμο που σε περιβάλλει και να εμπιστευτείς στην αναγνωστική σου πορεία τις διαδρομές που θα σου υποδείξει ο συγγραφέας. Με τη μόνη διαφορά ότι ο αναγνώστης μπορεί ανά πάσα στιγμή να κλείσει το βιβλίο, να ανοίξει ξανά την πόρτα που τον έβαλε στη διαδικασία της ανάγνωσης και να αποχωρήσει. Αντιθέτως, ο ήρωας του βιβλίου είναι αναγκασμένος να παραμείνει έγκλειστος στην εξιστόρησή του μέχρι την απόφαση της αποφυλάκησής του. Ξεκινάει η αφήγηση μέσα σε ένα κλειστοφοβικό περιβάλλον, αυτό της φυλακής, σε μια εποχή σαν τη δική μας, όπου το αστυνομικό ρεπορτάζ κοντεύει να καλύψει το 100% από το περιεχόμενο στα δελτία ειδήσεων, σε έναν σύγχρονο κόσμο όπου η εγκληματικότητα τείνει να σφετεριστεί το ρόλο της κανονικότητας όπως την γνωρίζαμε ως σήμερα. Και σε αυτό το σημείο θα αναφέρω λίγα λόγια για τη βλοκή. Ο Θάνος Γεωργιάδης είναι ένας διάσημος ζωγράφος που μπαίνει στη φυλακή για άγνωστο σε εμάς λόγο. Σε αυτόν ανήκει και η περιγραφή του αποσπάσματος που διάβασα παραπάνω, είναι η πρώτη σκέψη του κατά την είσοδό του στη φυλακή. Όντας γνωστός στο ευρύ κοινό, χέρι εγκάρδιας υποδοχής από τον διευθυντή των φυλακών, ο οποίος φυσικά φροντίζει πάντα να έχει τις καλύτερες δημόσιες σχέσεις με επιφανείς προσωπικότητες,
εξασφαλίζοντας έτσι ακόμα περισσότερο τη θέση του στην καρέκλα, καρέκλα με κάποιο κεφαλαίο. Η εξιστόρηση λοιπόν ξεκινάει με τη συνάντηση αυτών των δύο αντρών στο γραφείο του Διευθυντή, όπου δίδονται και οι πρώτες οδηγίες για το τι καλείται να εφαρμόζει ένας τρόφιμος φυλακών στον πρωταγωνιστή της ιστορίας μας. Στη συνέχεια, μεταφέρεται στο κελί του και μοιράζεται με τον αναγνώστη τις πρώτες του εντυπώσεις. Κοίταξα ψηλά. Εγώ, ο μεγάλος καλλιτέχνης, δεν κοιτούσα ποτέ τον ουρανό. Είχα αποφασίσει πως ο κόσμος των αισθήσεων ήταν κακόπιστος, παράλογος και ανυπόφορος και ως εκ τούτου θα έβρισκα κάποιον τρόπο να τον αλλάξω. Με χρώματα, με γραμμές, με φως και με σκοτάδι, με την ύψιστη τέχνη της παράλλαξης, με την αποκάλυψη άλλων ζώων και διαφορετικών θανάτων. Εγώ που θα τον άλλαζα τον κόσμο μου, δεν κοιτούσα ποτέ τον ουρανό. Ήξερα πως δεν μπορούσα να κλέψω τα μυστικά του Θεού. Ζήλευα την ομορφιά του. Τώρα όμως, εδώ η λογική όπως την έχει συνηθίσει στην ελεύθερη κοινωνία πάβει να ισχύει ή απλά κοιμάται, συνέχισε ο κύριος Κώστας μετά από λίγο. Και ο ύπνος της λογικής γεννάει τέρατα, ανοησία και αμάθεια, όπως είπε κάποτε ο Γκόγια. Μετά από αυτό το ωραίο που άκουσα, τα χέρια μου τρέμουν αυτή τη στιγμή, δεν μπορώ. Πραγματικά είναι ορισμένα πράγματα που δεν ξέρω κατά πόσο μπορώ να σας τα κοινωνήσω. Το συγκεκριμένο πόνημα γράφτηκε αφού είχα γράψει τα πέρα από 6-7 χρόνια. Είχαμε ηχογραφήσει μαζί με την κυρία Παραλήπτω, την κυρία Ζωή, ένα τραγούδι της Joan Baez. Ήταν η περίφημη τριλογία της φυλακής. Και προσπαθώντας να το κάνω μια μεταφορά στην ελληνική πραγματικότητα, αλλά κάτι καλό, φαντάζομαι. Χρόνια μετά, ακούγοντας το ξανά και μετά από πολλές έτσι επαφές που είχαμε διάφορους φίλους οι οποίοι είτε δουλεύαν μέσα στα ιδρύματα είτε είχαν ζήσει μέσα στον τρόφιμο, μου δόθηκε μια πολύ ωραία ιδέα. Ταυτόχρονα με το παράξενο δύο χρόνων θηρίο που μας έφαγε, που ήμασταν ουσιαστικά φυλακισμένοι μέσα σε έναν τόπο, το βιβλίο αυτό γράφτηκε περίπου πέρσι τέτοια εποχή. Για να δούμε λοιπόν το πρώτο μας. Απάντησε τα μαγάδιτα ένας μηχανόβιος στη πιάτσα που μικρό παιδί δε σήκωνε μαγιές. Συμμορίες και τσάμπουκάδες, σιγάρα. Δεδομένου ότι η ιστορία μας εκτελήσεται στη φυλακή, ο αναγνώστης προετοιμάζεται για ένα βαρύ ανάγνωσμα με κακουχίες και δεινά που συμβαίνουν πίσω από τα κάγκελα. Έχουμε άλλωστε όλοι πια δει πάρα πολύ Netflix με ανάλογες ιστορίες, οπότε έχουμε και τις ανάλογες προσδοκίες. Εδώ ωστόσο έγινε και η πρωτοτυπία του συγγραφέα. Αντί να φορτώσει την ιστορία του με υπερβολική δόση ομής βίας και άγριων σκηνών, επιλέγει μια πιο ανθρωπιστική προσέγγιση με εμφανείς φιλοσοφικές προεκτάσεις. Κάτω από αυτό το πρίσμα, ο κεντρικός χαρακτήρας Θάνος Γεωργιάδης λαμβάνει μια πρόσκληση από τον Διευθυντή των Φυλακών να συμμετάσχει σε ένα πρωτότυπο project. Μέσα στη φυλακή υπάρχει ένας κοινωνιολόγος, ο κύριος Μάκης, ο οποίος παίρνει συνεντεύξεις κρατουμένων στα πλαίσια μιας κοινωνιολογικής έρευνας που χρηματοδοτεί το Υπουργείο. Καλούνται λοιπόν σε εθελοντική βάση όσοι κρατούμενοι θέλουν να επισκεφτούν το γραφείο του Μάκη και να μιλήσουν ελεύθερα για τη ζωή τους, τη διαδρομή τους και τα λάθη τους. Πράγμα ιδιαίτερα δύσκολο, όπως υποστηρίζει ο Μάκης, αναλύοντας τον ψυχισμό του έγκλειστου. Λέει,
Δύο κόσμοι είναι πολύ για να χωρέσουν στην ψυχοσύνθεση ενός ανθρώπου όταν παλεύει να χτίσει ένα alter ego που να ταιριάζει στον εγκλισμό και ταυτόχρονα να μην χάσει την ψυχή του. Και αυτή η διαδικασία αφήνει τραύματα. Ο Θάνος λοιπόν καλείται απλά να παρίσταται την ώρα της συνέντευξης όσο πιο διακριτικά γίνεται, κυρίως να ακούει παρά να ρωτάει και βέβαια έχει το ελεύθερο να ζωγραφίζει αν το επιθυμεί κατά τη διάρκεια της ακρόασης. Η παρουσία του, κατά τα λεγόμενα του κοινωνιολόγου, επιδρά καταπραϊτικά στον τρόφιμο που συνεντευξιάζεται με τη σκέψη ότι έχει απέναντί του έναν καλλιεργημένο άνθρωπο. Ο Θάνος σκέφτεται την πρόταση, επεξεργάζεται το περιεχόμενό της και στο τέλος ακολουθεί την παρένεση του σοφού των φυλακών. Του λέει, «Δικάζεις καθημερινά τον εαυτό σου, κύριε Θάνο, και είσαι πιο αυστηρός από τον δικαστή του κόσμου όλου. Έτσι δουλεύει η συνείδηση. Γι' αυτό και δεν μπορείς να αποφασίσεις την ποινή που σου αξίζει για ό,τι έκανες. Σε αυτό όμως μπορώ να σε βοηθήσω. Κάνε κάτι καλό. Και κάνω το σήμερα. Ίσως αύριο να είναι αργά. Αυτή θα είναι η ποινή σου». Την αμέσως επόμενη μέρα, ο Θάνος αποφασίζει να πάρει μέρος στο project. Από εδώ και πέρα ξεκινάει και η κεντρική αφήγηση του βιβλίου, η οποία εκτυλίσσεται σε δύο διαφορετικούς άξονες. Ο πρώτος άξονας είναι οι σκέψεις του ζωγράφου, ο οποίος πραγματικά κάνει μια νέα αρχή, αλληλεπιδρώντας με ανθρώπους του περιθωρίου, και ακούγοντας πράγματα για το πώς οι ζωές τους κυριολεκτικά καταστράφηκαν είτε από λάθος επιλογές, είτε από μια ατυχή συγκυρία. Ο δεύτερος άξονας δράσης είναι οι καταθέσεις ψυχής των φυλακισμένων, οι οποίες μπορούν να διαβαστούν και σαν αυτοτελή διηγήματα. Κάθε διήγημα ξεκινά με τη φράση «Η πόρτα ανοίγει» και ξεδιπλώνεται φυσικά σε πρωτοπρόσωπη αφήγηση, τεχνική που βοηθά τον αναγνώστη να ταυτιστεί απόλυτα με τον αφηγητή και ίσως να συμμεριστεί και πιο εύκολα το δράμα του. Μη θέλοντας να σας αποκαλύψω κάτι περισσότερο για την πλοκή του βιβλίου, θα διαβάσω ενδεικτικά ένα σύντομο απόσπασμα από το ξεκίνημα της κατάθεσης του πρώτου κρατούμενου. Μέσα από τις επόμενες σελίδες, συγγνώμη, είναι η αναφορά εδώ, «Με λένε Μπάμπη Βούτα και είμαι 19 χρονών. Γεννήθηκα στο Καρπενήσι. Από μικρός περπάταγα στα βουνά με τους φίλους μου. Άλλος κόσμος εκεί πάνω, ελεύθερος, τον βλέπω στον ύπνο μου κάθε βράδυ. Έχετε δει τον ουρανό πάνω από τα βουνά τη νύχτα? Το μαγικό φως που λάμπει με τα εκατομμύρια φωτάκια που σαν ψυχούλες ψιθυρίζουν μυστικά. Και όταν έχει φεγγάρι αστραφτερό, το φως ξεχυλίζει και ουρλιάζει και σβήνει με τη φωτιά του όλα τα αστέρια. Μόλις ξεπερδέψω από εδώ μέσα, εκεί θα πάω. Να το ξέρετε». Ο Μπάμπη σταμάτησε για λίγο, πνίγοντας ένα λυγμό. Πήρε μια βαθιά ανάσα και με κόπο συνέχισε. Μέσα από τις επόμενες σελίδες συναντιόμαστε με άτομα όλων των ηλικιών, διαφορετικών εθνικοτήτων, βιωτικού και μορφωτικού επιπέδου, και σε ολονών τις ιστορίες υπάρχει το κρίσιμο σημείο από το οποίο τα πράγματα ξεκινούν να παίρνουν την κάτω βόλτα. Οι κρατούμενοι είναι απαθείς, κοινικοί, ευαίσθητοι, φοβισμένοι, ενοχικοί, θυμωμένοι και ο καθένας με τον δικό του ιδιαίτερο τρόπο καταθέτει την αλήθεια του ως μέρος του project. Όταν η πόρτα της φυλακής θα ανοίξει για τον Θάνο Γεωργιάδη την τελευταία φορά πριν την αποφυλάκησή του, εμείς ως αναγνώστες θα έχουμε πια μάθει τόσο το λόγο για τον οποίο τελικά ο ίδιος μπήκε στη φυλακή, όσο και για τα διάφορα ψυχικά στάδια από τα οποία πέρασε κατά τον εγκλισμό του. Είτε από μια ατυχή συγκυρία. Ο δεύτερος άξονας δράσης είναι οι καταθέσεις ψυχής των φυλακισμένων, οι οποίες μπορούν να διαβαστούν και σαν αυτοτελή διηγήματα. Κάθε διήγημα ξεκινά με τη φράση «Η πόρτα ανοίγει» και ξεδιπλώνεται φυσικά σε πρωτοπρόσωπη αφήγηση, τεχνική που βοηθά τον αναγνώστη να ταυτιστεί απόλυτα με τον αφηγητή και ίσως να συμμεριστεί και πιο εύκολα το δράμα του. Μη θέλοντας να σας αποκαλύψω κάτι περισσότερο για την πλοκή του βιβλίου,
θα διαβάσω ενδεικτικά ένα σύντομο απόσπασμα από το ξεκίνημα της κατάθεσης του πρώτου κρατούμενου. Μέσα από τις επόμενες σελίδες, συγγνώμη, είναι η αναφορά εδώ, με λένε Μπάμπη Βούτα και είμαι 19 χρονών. Γεννήθηκα στο Καρπενήσι. Από μικρός περπάταγα στα βουνά με τους φίλους μου. Άλλος κόσμος εκεί πάνω, ελεύθερος, τον βλέπω στον ύπνο μου κάθε βράδυ. Έχετε δει τον ουρανό πάνω από τα βουνά τη νύχτα? Το μαγικό φως που λάμπει με τα εκατομμύρια φωτάκια που σαν ψυχούλες ψιθυρίζουν μυστικά. Και όταν έχει φεγγάρι αστραφτερό, το φως ξεχυλίζει και ουρλιάζει και σβήνει με τη φωτιά του όλα τα αστέρια. Μόλις ξεπερδέψω από εδώ μέσα, εκεί θα πάω, να το ξέρετε. Ο Μπάμπη σταμάτησε για λίγο, πνίγοντας ένα λυγμό. Πήρε μια βαθιά ανάσα και με κόπο συνέχισε. Μέσα από τις επόμενες σελίδες συναντιόμαστε με άτομα όλων των ηλικιών, διαφορετικών εθνικοτήτων, βιωτικού και μορφωτικού επίπεδου και σε ολονών τις ιστορίες υπάρχει το κρίσιμο σημείο από το οποίο τα πράγματα ξεκινούν να παίρνουν κάτω βόλτα. Οι κρατούμενοι είναι απαθείς, κοινικοί, ευαίσθητοι, φοβισμένοι, ενοχικοί, θυμωμένοι και ο καθένας με τον δικό του ιδιαίτερο τρόπο καταθέτει την αλήθεια του ως μέρος του project. Όταν η πόρτα της φυλακής θα ανοίξει για τον Θάνο Γεωργιάδη την τελευταία φορά πριν την αποφυλάκησή του, εμείς ως αναγνώστες θα έχουμε πια μάθει τόσο το λόγο για τον οποίο τελικά ο ίδιος μπήκε στη φυλακή, όσο και για τα διάφορα ψυχικά στάδια από τα οποία πέρασε κατά τον εγκλισμό του. Μια ακόμα φορά συγγνώμη γιατί τα τραγούδια είναι αρκετά βαριά. Αυτό τώρα που θα προσπαθήσουμε να παίξουμε είναι σε στίχους του Αλέκου του Παναγούλη, ο οποίος όταν μπήκε μέσα στη φυλακή, μέσα στα σκοτάδια που ήταν, προσπάθησε να κάπως να εκφραστεί. Και αυτή η εκφρασή του βγήκε με διάφορα ποιηματάκια, τα οποία ποιηματάκια κυκλοφορούν, ευτυχώς κυκλοφορούν, γιατί ψάχνοντας τι τραγούδια μπορούμε να βγάλουμε, αυτό μου κέντρισε το ενδιαφέρον και είναι ένα εξαιρετικό, αν και μάλλον δύσκολο για τη μουσική.
πως να μην έρθει ο θάνατος λίγο. Πως να μην έρθει ο θάνατος λίγο. Επεξεργάζεται ένα κείμενο μέσα από τα δικά του φίλτρα. Προσωπικά απόλαυσα τη τέχνη του Γιάννη Γεωργουδάκη στο κομμάτι της γραφής, καθώς τα διηγήματα είναι γραμμένα σε γλώσσα που ρέει, συγκινεί και προβληματίζει, απευθύνεται δηλαδή και στη λογική και στο συναίσθημα, χωρίς το ένα να κυριαρχεί στο άλλο. Πέρα όμως από την απόλαυση της ανάγνωσης του συγκεκριμένου βιβλίου, η δική μου σκέψη προχώρησε και στάθηκε στο τι σημαίνει τελικά να είσαι αποκομμένος από τον κόσμο, αντιμέτωπος με τον εαυτό σου και στερημένος από την ελπίδα ότι η επόμενη μέρα, ίσως και να έχει κάτι καλύτερο να σου προσφέρει από την προηγούμενη, συνθήκη που είναι τελικά και ο κινητήριος μοχλός που μας πήγει να σηκωθούμε κάθε πρωί από το κρεβάτι. Σίγουρα ένας κρατούμενος βρίσκεται εντός της φυλακής για κάτι που ξεπέρασε κατά πολύ το όριο του νόμιμου ή του ηθικού, όμως ακόμα και πέρα από το όριο αυτό, οποιοσδήποτε άνθρωπος δεν πάβει να είναι φυλακισμένος πρώτα στην ίδια του τη φύση και υποταγμένος στην αένα η προσπάθειά του να την διδασεύσει. Το στίχημα που τελικά κερδίζει ο Γιάννης Γεωργουδάκης μέσα από το βιβλίο αυτό είναι η ανθρώπινη διάσταση με την οποία δίνει τους χαρακτήρες του, χωρίς να τους δικαιολογεί, αλλά σπρώχνοντάς τους στο να κάνουν την υπέρβαση και να έρθουν αντιμέτωποι με τον ίδιο τους τον εαυτό μέσα από την επίπονη διαδικασία της εξομολόγησης. Μαζί με τους βαρυπινίτες που οδηγούνται στην κάθαρση, οδηγείται και ο ζωγράφος, λιγότερο πια αλαζονικός και περισσότερο συντονισμένος με τον εσωτερικό του εαυτό. Το θέμα λοιπόν του εγκλεισμού είναι ένα κομβικό θέμα του βιβλίου και όχι απαραίτητα σε μια φυσική φυλακή. Μπορεί να είναι ένας εγκλεισμός, ένα πρόβλημα, ένα τραύμα του παρελθόντος, μια ανησυχία για το μέλλον. Εγκλεισμός μπορεί να είναι και το οτιδήποτε συγκεντρώνει την ψυχική και πνευματική μας ενέργεια, απομακρύνοντάς μας από τον έξω κόσμο, από την κοινωνία και τη συλλογική προσπάθεια. Μια τέτοια συνθήκη μπορεί εύκολα να μετατρέψει τον άνθρωπο σε αγρίνη και να τον καταστήσει ικανό να εγκληματίσει απέναντι στον ίδιο του τον εαυτό, στερώντας του τη συμμετοχή στη χαρά της ζωής. Το δεύτερο θέμα το οποίο με προβλημάτισε ήταν το θέμα του λάθους και πώς ένα λάθος μπορεί να καθορίσει όλη την υπόλοιπη ζωή σου. Οι περισσότεροι κρατούμενοι των διηγημάτων υποκύπτουν άλλοτε στον παρορμητισμό και άλλοτε στις αρνητικές πεπιθήσεις που έχουν λόγω της σκληρής και ελλιπούς ανατροφής τους. Καθώς οι αφηγήσεις τους ξεδιπλώνονται, σε κάποιους διακρίνεται η μεταμέλεια, αλλά και η απογοήτευση ότι είναι πλέον αργά. Ακόμα και εκείνοι που εμφανίζονται ως πιο σκληροπυρηνικοί δεν αποφεύγουν την ευθεία αντιμετώπιση της φρίκης των πράξεών τους και αυτή η αντιπαράθεση είναι πράγματι ό,τι πιο σκληρό. Το γεγονός ότι τους δίδεται η ευκαιρία να μιλήσουν με έναν κοινωνιολόγο δείχνει ξεκάθαρα το πόσο τελικά το σοφρονιστικό σύστημα είναι εξ ολοκλήρου τιμωρητικό και καταλήγει τους ανθρώπους σε μια ελεύθερη πτώση με το λάθος τους, χωρίς ουσιαστικά να παρέχει μια δεύτερη ευκαιρία. Αυτή η αδυναμία του συστήματος είναι έντονα εμφανής από την αρχή μέχρι το τέλος του βιβλίου. Ποιο είναι το συνολικό μήνυμα? Ίσως ότι χρειάζεται να περάσει κανείς κυριολεκτικά ή μεταφορικά μέσα από πολύ σκοτάδι για να αποκτήσει το θάρρος και τις αντοχές, να αντικρίσει κατάματα το φως, χωρίς θυμό, φόβο ή ενοχή. Και ίσως επίσης αυτό να είναι το κλειδί με το οποίο τελικά η πόρτα θα ανοίξει
και μάλιστα διάβλεπα. Ευχαριστώ. Γείτονάς μας, κυριολεκτικά γείτονας, ένας Τούρκος, ονόματι Ναζίμ Κιχμέτ. Το ξέρετε, περισσότερο σίγουρα έχετε διαβάσει. Για πολλά χρόνια έκανε φυλακή. Ένα από αυτά τα ποίηματά του, η Κυριακή, είναι τόσο τρυφερό, θα έλεγα, για κάποιον ο οποίος είναι μέσα στη φυλακή, που μάλλον τρομάζει. Για να το δούμε. Σήμερα είναι Κυριακή, στον ήλιο μαθήσανε να πω για πρώτη μου φορά σήμερα κι εγώ. Τον ουρανό κοιτάξα σαν λεφτός. Γιάννη Γιορδουδάκη στον χώρο της λογοτεχνίας. Τώρα, είμαι τα γιαγιά, χωρίς γιαγιά. Είναι μια ηλικία στην οποία έχουμε ένα θέμα σε την όραση. Είναι λοιπόν η δεύτερη προσπάθεια του Γιάννη Γιορδουδάκη στον χώρο της λογοτεχνίας, καθώς προηγήθηκε το 2018 η συλλογή διηγημάτων του Intermezzo σε 18. Χωρίς να φεύγει και σε αυτή την προσπάθεια μακριά από τη λογική των διηγημάτων, η πόρτα ανοίγει, προχωράει ένα βήμα παραπάνω και επιχειρεί κάτι πιο σύνθετο εδώ, που πλησιάζει, θα έλεγα, αρκετά στο μυθιστόρημα ή σαν μια μεγάλη νουβέλα, αλλά πάντως με ενδιαφέροντα τρόπο σε ένα δύσκολο θέμα, το θέμα της φυλακής και του δικαστικού και σοφρονιστικού συστήματος. Ας πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Αντιγράφω κάποια πράγματα για την βιογραφία του Γιάννη Γιορδουδάκη. Ο Γιάννης Γιορδουδάκης είναι εκπαιδευτικός δευτεροβάθμια εκπαίδευση, γεννήθηκε μεγάλο στη Βέρεια, δεν αναφέρει ηλικία το βιβλίο, ναι. Λοιπόν, δεν θα την πω εγώ. Και με καταγωγή από την Κρήτη.
Εργάζεται σαν μόνιμος εκπαιδευτικός δευτεροβάθμια εκπαίδευση, με σπουδές στη φυσική και τα ηλεκτρονικά, μεταπτυχιακή ειδίκευση στην εκπαίδευση στην ηλεκτρονικά, ναι. Η πρώτη του εκδοτική προσπάθεια το 2010 και αφορά ένα επιστημονικό πόνημα με θέμα την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών στην Ελλάδα, το οποίο συζητήθηκε αρκετά και την εποχή, Γιάννη, αν θυμάσαι. Έτσι, είχε γίνει επιστημονική φαντασία. Σήμερα είναι διευθυντής του Μουσικού Σχολείου Βέρειας, δηλώνει φανατικά ρασπέκτης μουσικός, ακροβατή ανάμεσα στις νότητες και στα δράματα. Και ως εκ τούτου η ενασχόλησή του με τη λογοτεχνία έχει ως αφετηρία και αφορμή τραγούδια που έγραψε σε διάφορες στιγμές της ζωής του και τα μετέφερε σε γραπτό λόγο αργότερα. Ανήκει μάλλον στην άβουλη, βολική και απαρατήρητη γενιά των πρώτων μεταπολεμικών χρόνων, με τρίους μέτριους, έλεγε κάποιος τραγουδοποιός. Δεν συμφωνώ εγώ βέβαια, αλλά τέλος πάντων εντάξει. Πάντα υπάρχουν πράγματα να κάνεις και το πώς ορίσει την ταυτότητά του κανείς είναι η δικιά του υπόθεση. Αλλά εδώ ο Γιάννης έχει σε κάποια πράγματα δίκιο. Μιλάμε για μια γενιά που ανδρώθηκε μέσα σε ένα μπαρόκ νεοελληνικό πλανήτη της επίπλαστης Ευμάριας και των χαμένων ιδανικών. Η χρονική διαδρομή λοιπόν αυτή αποτυπώνεται μέσα από τα κείμενά τους και αγραφώντας άλλοτε με νοσταλγική διάθεση, άλλοτε με κινησμό και άλλοτε με αγωνία, παθογένειες, αγκυλώσεις και αγιάτρευτες πληγές που μας ακολουθούν ως σήμερα. Το κομμάτι αυτό το κρατάω, θα το αξιοποιήσω παρακάτω. Κρατάω λοιπόν αυτή την τελευταία φράση και προχωράω στο να περιγράψω το έργο πολύ σύντομα, όπως φαίνεται, στο οπισθόφυλλο του βιβλίου. Γενικά πάντοτε αξιοποιούμε τα οπισθόφυλλα του βιβλίου, γιατί είναι ουσιαστικά η οπτική που έχει ο ίδιος ο συγγραφέας για το δικό του βιβλίο, πώς το βλέπει ο ίδιος. Και από εκεί μπρος μπορούμε να σχολιάσουμε κάποια πράγματα. Το έργο περιγράφει σκηνές από τη ζωή στη φυλακή τη δεύτερη δεκαετία του 21ου αιώνα. Ο πρωταγωνιστής, ένας φημισμένος ζωγράφος, συμμετέχει με τον τρόπο του σε μια σειρά συνεντεύξεις που αναδεικνύουν την καταπίεση και την αθλειότητα της ζωφερής πραγματικότητας στο σοφρονιστικό ίδρυμα. Αρχικά αθέατος θεατής, σκιτσάρει σε μια λευκή κόλλα εικόνες από τις ιστορίες που ακούει. Βουτάει σε άγνωστα στα νερά και παράξενους δρόμους, όπου το έγκλημα, η παραβατικότητα και η αμαρτία, όπως ο κοινός νους τα αντιλαμβάνεται, συμπλέκονται με παθιασμένα όνειρα, βελούδινες φαντασιώσεις και ιδεατές ψευδεστήσεις. Κλέφτες, πονιάδες, φουκαράδες, καταχραστές, έμποροι ναρκωτικών και πρεζόνια ανοίγουν την καρδιά τους ο καθένας με τον προσωπικό του τρόπο. Άλλοι δηλώνουν αθώοι, άλλοι δηλώνουν ένοχοι και καταλήγουν να λένε φωναχτά ότι τους συντροφεύει και τους βασανίζει κάθε βράδυ στο κελί. Την ώρα της αφόρητης μοναξιάς. Θέλουν να μιλήσουν, να κλάψουν, ίσως να λυτρωθούν, μα στο τέλος να αποζημιωθούν με μια εικόνα από μια ιστορία ζωγραφισμένη στο χέρι. Αυτό που κάνει ο ζωγράφος δηλαδή, ουσιαστικά. Μια εικόνα που θα είναι μόνο δικιά τους. Και όλα αυτά εξελίσσονται παράλληλα με τις τελευταίες μέρες στη φυλακή ενός παράξενου σοφού βαρυπινίτη, που αφού με την άθλια ζωή του βρέθηκε στον πάτο της κόλασης, βρήκε το κουράγιο να ανοίξει μια πόρτα για τον παράδεισο. Λοιπόν, το θεματικό υλικό δεν είναι και το πιο βολικό για διαχείριση. Στην εισαγωγή, ο συγγραφέας μας αφήνει να καταλάβουμε ότι έχει αντλήσει μέρος του υλικού του από τις διηγήσεις ενός φίλου του κοινωνιολόγου στις φυλακές και από αλλού. Ωστόσο, ανεξάρτητα από την προέλευση, η μυθοπλαστική διαδικασία παραμένει σε τέτοιο δύστροπο υλικό μια πρόκληση. Ήδη ο τίτλος και μόνο επιδέχεται πολλαπλές αναγνώσεις. Η πόρτα που ανοίγει είναι μια φράση που αναφέρεται συχνά στο κείμενο και είναι η πόρτα του δωματίου που οι κρατούμενοι μιλούν για τον εαυτό τους. Είναι και ταυτόχρονα όμως μια πόρτα επικοινωνίας, μια εκμυστήρευση, έστω και σε ένα τυποποιημένο πλαίσιο οργανωμένη από το ίδιο το σοφρονιστικό ίδρυμα. Από την άλλη, η πόρτα της φυλακής ανοίγεται για να δεχτεί κρατουμένους ή να τους απελευθερώσει. Σύμβολο έτσι διπλό του περιορισμού της ελευθερίας και της απελευθέρωσης μαζί. Και ιδεολογικά το βιβλίο, έτσι το είδατε στην αρχή όπως το έθεσα, με έχει προβληματίσει, διότι δεν θεωρώ ότι δεν κατατάσσεται εύκολα, δεν είναι ακριβώς μυθιστόρημα. Οι ήρωες, με εξαίρεση τον βασικό ήρωα και κάνα δυο ακόμα σε μικρότερο βαθμό, σκιαγραφούνται σχετικά, σκιτσάρονται συγγνώμη, γρήγορα μέσα από τις αφηγήσεις τους. Σε μια πρώτη ανάγνωση, ο κορμός του βιβλίου μοιάζει περισσότερο πρόσχημα για να αφηγηθεί ο συγγραφέας
μια πρόσχημα για τις αφηγήσεις αυτές που αναφέραμε. Ωστόσο, κρίνω ότι τελικά η εικόνα του κεντρικού ήρωα ολοκληρώνεται ικανοποιητικά μέσα από τις σκέψεις και τις πράξεις τους. Ουσιαστικά, κάθε επιμέρους αφήγηση των ηρώων είναι ένα σύντομο διήγημα που παρεμβάλλεται στην κυρία αφήγηση. Όλα είναι τοποθετημένα στον χρονικό άξονα των τριών μηνών που κρατάει η φυλάκιση του ήρωα και στην οπτική του ήρωα που παραμένει σταθερά στο επίκεντρο της αφήγησης. Έτσι, οι 10 συν 2 διηγήσεις του βιβλίου, οι δύο τελευταίες είναι του σοφού που είναι ένας βασικός ήρωας και του κεντρικού ήρωα, του αφηγητή, διακυρούν από τη μια αυτές οι διηγήσεις κάποια αυτονομία και από την άλλη συμμετέχουν στο να φωτιστεί ο μικρόκοσμος των φυλακών. Όπως αναφέρθηκε στην αρχή, ο συγγραφέας δεν θέλει να απομακρυνθεί πολύ από το διήγημα ή έστω τη μικροαφήγηση σε κάποιες περιπτώσεις, κοιτάζει όμως και προς το μυθιστόρημα, καταλήγοντας σε κάτι που θα το ονόμαζα, ας πούμε έτσι λίγο αμήχανα, μεγάλη νουβέλα. Δεν υπάρχει ακριβώς αυτός ο όρος στη λογοτεχνία, υπάρχει νουβέλα ή τίποτα άλλο, αλλά είναι κάτι παραπάνω, κάτι ανάμεσα σε νουβέλα και μυθιστόρημα. Το έργο αυτό λοιπόν κινείται σταθερά πάνω στον άξονα της κύριας αφήγησης που είναι του ίδιου του ήρωα και σε ένα δεύτερο παράλληλο επίπεδο τρέχουν οι 10 αφηγήσεις των περιφερειακών ηρώων. Εστιάζοντας αυτές, παρατηρούμε ότι ο συγγραφέας τις καταγράφει σε ευθύ λόγο με όλα τα χαρακτηριστικά της προφορικότητας, κρατώντας σε αρκετές από αυτές τα ιδιαίτερα γλωσσικά χαρακτηριστικά του ήρωα, άλλοτε της μητρικής του γλώσσας, άλλοτε της τοπικής διαλέκτου, άλλοτε κάποιας αργό. Οι αφηγήσεις είναι μάλλον συνοπτικές, ωστόσο τα ουσιαστικά σημεία τους καταγράφονται με ενάργεια και αρκετή ακρίβεια. Η ζωή των ηρώων αποδίδεται σε κάποιες περιπτώσεις με χιούμορ, σε άλλες περιπτώσεις με δραματικότητα, συχνά σκληρές εικόνες, αλλά πάντα στα όρια του ρεαλισμού. Να σημειώσουμε εδώ ότι ο συγγραφέας αποφεύγει την πρόκληση εντυπωσιασμού με την ομότητα, κάτι το οποίο είναι αρκετά συνηθισμένο σήμερα, επειδή η ομότητα γενικά στις περιγραφές και στις αφηγήσεις πουλάει, αλλά νομίζω ότι κρατώντας έτσι αυτό το παραδοσιακό ύφος στην αφήγηση, στην προσέγγιση ρεαλιστικών γεγονότων, είναι για το Γιάννη και για το βιβλίο το συγκεκριμένο τουλάχιστον πολύ πιο λειτουργικό. Δεν θα επιμείνω στο περιεχόμενο της καθημερινής αφήγησης, αφορά όλη την γκάμα των ποινικών και όχι μόνο αδικημάτων. Θα πρέπει να τονιστεί όμως ότι η κοινή συνισταμένη τους, αυτό που εξ αρχής αναφέραμε ως σταθερό θεματικό υλικό του Γιάννη Ρουδάκη, είναι η παθολογία των μεταπολεμικών χρόνων, που βαραίνει όλο και περισσότερο στον φθήνοντα 20ο αιώνα και στις δύο δεκαετίες του 21ου. Πάθη, κοινωνικές καταβολές, ψυχικές ασθένειες, ιδεολογικοί λόγοι, όλα συμμετέχουν στην εκδήλωση μικρής ή μεγαλύτερης παραβατικής συμπεριφοράς που στερεοτυπικά και χωρίς διάκριση η πολιτεία αναλαμβάνει να θεραπεύσει με την ποινή της φυλάκησης. Το θεραπεύσει μέσα σε παρένθεση. Κατά συνέπεια, η γκάμα των ιστορικών και κοινωνικών ζητημάτων που περνούν μέσα από τις 10 αφηγήσεις είναι πολύ μεγάλη. Πόλεμος, σύγχρονα κράτη και έλλειμμα δημοκρατίας, διαφθορά, ανεπάρκειες και στρεβλώσεις του δικαστικού συστήματος, κοινωνικές αδικίες, παράνομη μετανάστευση, οικολογικά ζητήματα. Σταθερά ωστόσο, σε ολόκληρο το έργο, είτε στην κύρια αφήγηση, είτε σε μικρότερες, τίθεται το ζήτημα απονομής δικαιοσύνης και διαφθοράς και συναλλαγής. Και όχι μόνο στο σοφρονιστικό κομμάτι, αλλά σε ολόκληρη την κοινωνία. Και φυσικά η ποινή μόνο σοφρονιστικά δεν λειτουργεί. Ο συγγραφέας αναφέρεται αρκετά παραστατικά στο μικρό κόσμο της φυλακής, χωρίς όπως είπα παραπάνω να καταφεύγει σε ομές περιγραφές και καταγραφές γεγονότων, αλλά από την άλλη και χωρίς να εξοραίζει καταστάσεις και πρόσωπα. Η φυλακή παρουσιάζεται ως μια μικρογραφία της κοινωνίας, όπου όμως, σε διαφορά με την κοινωνία, κάθε στρέβλωση κοινωνική και κάθε αποκλίνουσα συμπεριφορά μέσα από τις συνθήκες εγκλεισμού και καταστολής οξύνονται και μεγεθύνονται. Καταστάσεις και συμπεριφορές που στην καθημερινή μας κοινωνική ζωή παίρνουν απαρατήρητες ή δεν προβάλλονται έντονα, μέσα στο σοφρονιστικό ίδρυμα γίνονται ορατή καθημερινότητα, δημιουργώντας έτσι ένα μουντό και ασφυκτικό περιβάλλον για τους ήρωες. Βασικά πρόσωπα στην κύρια αφήγηση πέρα από τον ήρωα είναι ο διευθυντής των φυλακών και ο κρατούμενος δικηγόρος, αρνητικοί ήρωες και οι δυο με τον τρόπο τους ο καθένας,
και ο σοφός τον αντίποντα που είναι ο θετικός ήρωας. Θα κάνω μια παρένθεση εδώ. Όταν το είχα κλείσει, δεν το πέρασα μέσα εδώ κτλ. Σκεφτόμουν ότι όντως όμως και το σύνολο των ηρώων και σαν αφηγής και παντού κινείται ανάμεσα, ας πούμε, σαν εκκρεμές ανάμεσα σε αυτές τις δύο συμπεριφορές. Από τη μία υπάρχουν δύο απόλυτα διεφθαρμένοι ήρωες, έτσι είναι ο διευθυντής των φυλακών και ο δικηγόρος, και από την άλλη υπάρχει ένας σχεδόν άδικα στη φυλακή άνθρωπος, ο σοφός, και ανάμεσα σε αυτούς κινούνται είτε προς τη μία πλευρά είτε προς την άλλη το σύνολο ουσιαστικά των 10 περιπτώσεων που καταγράφει στις αφηγήσεις του ο συγγραφέας. Οι ήρωες βέβαια εδώ, έτσι, τόσο στους ήρωες, στα βασικά πρόσωπα, όσο και στα δευτερεύοντα, κυριαρχεί το θέμα της ανεπάρκειας του δικαστικού συστήματος και του σοφρονιστικού. Οι ήρωες δεν είναι αθώοι, ποτέ δεν βρίσκεται στη φυλακή κάποιος εντελώς αθώος. Αυτό είναι σπάνιο. Κάνω όχι πολύ σπάνιο, αλλά σπάνιο δεν είναι και το πιο συνηθισμένο. Ωστόσο, η απόδοση δικαιοσύνης πάνω τους είναι μια διαδικασία και η διαδικασία του σοφρονισμού είναι πάντα προβληματική ως άδικη. Παράδειγμα, ο σοφός καταφέρει στην αυτοδικία και καταδικάζεται συνέχεια μέσα από μια ξεκάθαρα αδική απόφαση δικαστηρίου που ως ένα βαθμό οφείλεται στην οικονομική ισχύ των αντιδίκων. Και εδώ μπαίνω στο θέμα των στρεβλώσεων της κοινωνίας και όλα αυτά τα πράγματα που προαναφέραμε. Το θέμα αυτό της διαφθοράς στο δικαστικό σύστημα είναι ένα θέμα ταμπού για την επίσημη πολιτεία, για το οποίο δεν υφίσταται τέτοιο ζήτημα, έτσι. Όπως και κάθε σύστημα διαφθοράς της εξουσίας, είναι νομίζω το κυρίαρχο θέμα στο έργο, μαζί με τα ζητήματα λειτουργίας των σοφρονιστικών καταστημάτων. Για τον λόγο αυτό άλλωστε, στο τέλος του βιβλίου, ο Γιάννης παραθέτει τον κώδικα αρχών για την προστασία όλων των ατόμων που στερούνται την προσωπική τους ελευθερία με οποιοδήποτε μορφή κράτησης ή φυλάκιση, όπως αυτή υιοθετήθηκε από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ το 1988. Στα 32 άνισα σε μέγεθος κεφάλαια, από 1-2 σελίδες έως και πάνω από 20 σελίδες, ο Γιάννης Γεωργάκης επιχειρεί ένα τριπλό εγχείρημα. Να περιγράψει τη ζωή των φυλακισμένων σε ένα σοφρονιστικό κατάστημα, να εστιάσει στα ατομικά βιώματα αλλά και τις κοινωνικές συνθήκες που οδηγούν ένα άτομο στο έγκλημα κάθε μορφής και τέλος να καταδυθεί στην ψυχή του ήρωα του κεντρικού και να παρακολουθεί τις διακυμάνσεις των συναισθημάτων του τρεις μήνες της φυλάκισης του. Είναι μια αρκετά φιλόδοξη προσπάθεια που ωστόσο δεν αφήνει απογοητευμένο τον αναγνώστη παρά τη σκοτεινή του θεματολογία. Ίσως πάντως τον αφήνει περισσότερο προβληματισμένο. Όχι τόσο για την απονομή της δικαιοσύνης, γιατί λίγο πολύ αυτά τα πράγματα τα ξέρουν. Αλλά για το πόση νοσηρότητα έχει συσσωρεύσει η κοινωνία ή, με τις λέξεις του συγγραφέα, η επίπλαστη ευμάρεια που ήλθε καθυστερημένα στον τόπο με τη μεταπολίτευση και τα χαμένα ιδανικά που έγιναν μεζονέτες, πολυτελή αυτοκίνητα και φθηνό lifestyle. Σας ευχαριστώ. Ένα τελευταίο το οποίο αφήνει μια νότα αισιοδοξίας, παρόλα αυτά πρωτού πούμε οτιδήποτε για να κλείσουμε. Ευχαριστώ καταρχήν όλους εσάς που ανεχτήκατε ένα τόσο βαρύ θέμα. Πιστεύω βγαίνοντας, ανοίγοντας την πόρτα και παίρνοντας αέρα από τον έξω κόσμο, να σας μείνει κάτι από αυτήν την δυστοπία, όπως άκουσαμε ο ένα λέξη προχθές, την οποία ζουν συμπατριώτες μας, άνθρωποι οι οποίοι κάποια στιγμή τη ζωή τους στραβοπάτησαν, δεν ξέρω τι άλλο μπορεί να πει καθένα για αυτούς. Να ευχαριστήσω καταρχήν τον κύριο Γεωργίου Κώστα, την κυρία Σύση Γεωργοπούλου, την κυρία Ζωή Μάντζου και την Αθηνίτη Γεωργουδάκη. Μαζί με εμένα, σας κοιτάγαμε αμήχανο όση ώρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ τους καλούς μου φίλους, οι οποίοι είπαν με ένα υπερθετικό τόνο αυτά τα οποία θα ήθελα να πω εγώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Μπροστά στην πύλη θα σταθώ, με τις κουβέρτες στη μασχάλη, κι αργό κουνώντας το κεφάλι.
Αν έχετε ερωτήσει οτιδήποτε, στη διάθεση της κυρίας και του κυρίου. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Νίκο Ζορβά και τον Άλεξ, γιατί χωρίς την πολύ την βοήθειά τους δεν θα μπορούσαμε να κάνουμε τίποτα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε εδώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον σύλλογο των φίλων μου Γάλλων φιλολόγων, οι οποίοι πάντοτε βοηθάνε. Την κυρία Τασούλα, η οποία πράγματι στηρίζει. Και το χώρο μας εδώ πέρα, ο οποίος μας υποδέχεται πάντοτε και θα μας υποδέχεται, φαντάζομαι.